Ώρα 3 και 4 τα ξημερώματα και τουλάχιστον 5 διαρρήκτες προσπαθούν να παραβιάσουν την πόρτα καφενείου στο κέντρο του πύργου. Ο νεαρός που βλέπετε παίρνει μια σιδερένια καρέκλα και χτυπά με μανία την τζαμαρία του καταστήματος και σπάει. Οι κακοποίοι εισβάλλουν στο κατάστημα σαν τους φαντομάδες και ξεκινούν τη δράση τους. Μάλιστα, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε καρέ-καρέ τις κινήσεις τους, ενώ δεν είχαν καν καλύψει ούτε τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ήρθα το πρωί να ανοίξω το μαγάζι, βρήκα τη πόρτα στην τζάμι σπασμένο και κατάλαβα ότι με έχουν για ένα τη φορά η κλοπή. Κάλεσα την ασφάλεια, ήρθαν η ασφάλεια, μπήκαν μέσα, είδαμε ότι έχουν αρπάξει μια και μηχανή, ένα κινητό τηλέφωνο, άρα και μπήρες αναψυχητικά ποτά και δεν ενοχλήθηκαν καθόλου. Παρόλο που είχε κάμερα το μαγάζι, εισέβαλαν πάλι μέσα, δεν συγκινηθήκαμε καθόλου. Μέσα μπήκαν 4, 6 συντέξει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα που βρισκόμαστε γίνεται στόχος διαρρηκτών. Άγνωστοι δράστες έχουν εισβάλει ακόμα 8 φορές, αρπάζοντας χρήματα, ποτά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Έναν τη φορά, ναι. Μετά από 1,5 χρόνο ξαναχτύπησαν. Όπως βλέπετε στο βίντεο που εξασφαλίσαμε, ο τελευταίος διαρρήκτης στην προσπάθειά του να διαφύγει διπλώνεται και πέφτει στο έδαφος. Η ομάδα των νεαρών διαρρηκτών συνέχισε ανενόχλητη τη δράση της και σε άλλα καταστήματα. Σε αυτή την ψησταριά μπήκαν μέσα από το φεγγίτι. Μια σπυρίτσα μικρή είναι, την οποία την ξέρουν όλοι και εμείς την ξέρουμε, και οι μάντες αυτοί κυκλοφορούν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ανενόχλητη φυσικά. Πήρανε κάτι ψηλά που είχα μέσα, γύρω στα 80-100 ευρώ, και κάτι άλλα ψηλοπράγματα, κάτι μπυρίτσες, κάτι κουακολίτσες, κάτι τέτοια. Μπήκανε, κόψανε μια λυσίδα που είχα πιάσει στο φεγγίτι επάνω, άνοιξε ο φεγγίτης, κάποιο μικρό παιδάκι βάλανε μέσα και έγινε ό,τι έγινε. Στο συγκεκριμένο κατάστημα οι δράστες βρήκαν τα κλειδιά, άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα σαν κύριοι. Και από εδώ αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, καθώς και ποτά. Στο δικό μου μαγαζί βρήκαν το κλειδί και το ανοίξανε. Ένας από τους δράστες ήξερε που βάζουμε το κλειδί, μας έχει παρακολουθήσει για τα παιδιά που ανοίγουν το πρωί το κατάστημα. Κατεβάσανε, όπως είπε, τα ποτά όλα, κάποια λεφτά από το ταμείο που είχαμε. Και γενικότερα κάτι μπύρες και τα υπόλοιπα. Γενικότερα είναι πολύ επικίνδυνο, επειδή τα παιδιά αυτά δεν έχουν έλεγχο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και να βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή εκεί. Τι να πω, δηλαδή γενικότερα μόνο που μπαίνουν στο μαγαζί αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση. Οι δράστες που ρήμαζαν σπίτια και καταστήματα στον πύργο έπεσαν στα δίχτυα της αστυνομίας. Πρόκειται για 6 νεαρούς Ρωμά από 13 έως 30 ετών. Οι 5 συνελήφθησαν, ενώ αναζητείται ο αρχηγός τους.